Νίκος Παπανικολάου, συνεργάτης της τη Κλινικός Ψυχολόγος. ψυχολόγο. Ε, Νικόλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Τι κάνεις, πώς είσαι. Καλά, όλα καλά. Νομίζω μια περίοδος πρώτων Χριστουγέννων, τζόγο λίγο πρώτων Χριστουγέννων ξεκινάει. <laughs> Έστω και αν όπω θα πούμε σήμερα τελικά, μάλλον ναι. αυτό το οποίο τουλάχιστον ίσχυε μέχρι πρώτη, το ότι δηλαδή ο τζόγο ξεκινούσε πριν τα Χριστού για να κορυφωνόταν εκεί γύρω στην πρωτοχρονιά και έπεφτε μετά τα Χριστού να μάλλον την ισχύει, ειδικά μετά την είσοδο του διαδικτυακού τζόγου, το θέμα δηλαδή το οποίο έχουμε σήμερα. Λοιπόν, τζόγο και διαδίκτυο, πώ ξεκινάμε. Νομίζω ξεκινάμε με το τι ουσιαστικά σημαίνει τζόγο. Ουσιαστικά είναι μια ανεξέλεγκτη κατάσταση η οποία υπάρχει, υπερβολική, εθιστική, εξαρτητική θα έλεγα, νευρωτική και ενίοτε παθολογική. Ξέρει, ο τζόγο ήταν κάτι το οποίο υφίστατο πάντοτε. Μάλιστα έχουν βρεθεί από του αρχαίου Αιγυπτίου, ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ουσιαστικά τζόγαραν, όπω επίση και οι αρχαίοι λέει, οι Ρωμαίοι σήκωναν τα άρματά του, κινούσαν του τροχού των αρμάτων ναι. και αυτό ήταν ένας, έτσι, ένα ένας προθάλαμος ουσιαστικά, ένα ναι, κάτι ναι. το οποίο τη ρουλέτα ουσιαστικά τη oh, σημερινή. Άρα λοιπόν ουσιαστικά τυχερά παιχνίδια μάλλον είναι στον άνθρωπο μέσα. Ωστόσο, το διαδίκτυο έχει εισβάλει πλέον και α ξεκινήσουμε από τον πρώτο πίνακα που μιλάμε πλέον για του μύθου και την αλήθεια για το α, διαδικτυακό τζόγο. Είναι βαρύτερο λοιπόν από τον παραδοσιακό, δεδομένο του ότι έχουμε μεγαλύτερη ευκολία πρόσβαση, δηλαδή μπορούμε να μπούμε από οπουδήποτε πλέον και επίση υπάρχει ένα πολύ λιγότερο στιγματισμό. Κάτι πολύ βασικό, το 1 πέμπτο των φοιτητών που τζογάρουν είναι παθολογικοί τζογαδόροι. Κάτι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, το 1 πέμπτο, ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό, έτσι, σε σχέση με παλιότερα, που ήταν πολύ μικρότερο το ποσοστό. Το πιο ανισχυτικό, ωστόσο, είναι το επόμενο στοιχείο. Ένα στου 7 μαθητέ ζογάρει τουλάχιστον δύο φορέ το μήνα. Ένα στου 7 μαθητέ. Αυτή είναι πανελλήνια έρευνα η οποία έχει γίνει. Και φαίνεται ότι μάλλον τα γόρια έχουν την πρωτοκαθεδρία εδώ πέρα με ένα ποσοστό 28% μόλι με 2% τα κορίτσια. Άρα, μάλλον στι μικρέ ηλικίε ο τζόγο είναι γένου αρσενικού. Μάλιστα. Το 2,9% των μαθητών, το 2,9% των μαθητών είναι παθολογικοί παίκτη. Μιλάμε για παιδιά 14 μέχρι 18 ουσιαστικά. Όταν μιλούμε για παθολογικού παίκτε, μιλούμε για παίκτη οι οποίοι είναι εξαρτημένοι ουσιαστικά παίκτε. Έτσι. Από εκεί και πέρα υπήρξε αύξηση κατά την περίοδο τη καραντίνας. Κάτι πάρα, πάρα πολύ βασικό. Αυτό υπήρξε αύξηση. Είναι χαρακτηριστικό να δούμε τι διαφημίσει οι οποίε υπήρχαν του διαδικτυακού τζόγου, οι οποίε πλέον, ειδικά κατά την περίοδο τη καραντίνας, έβριθαν οι διαφημίσει του διαδικτυακού τζόγου, όπω επίση μιλούσαμε για κλειστά καζίνο, για μοναξιά που υπήρχε στου ανθρώπου, για πολύ ελεύθερο χρόνο, αύξηση των e-sports και κάτι πάρα πολύ βασικό, ξέρει, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι άρχισαν να τζογάρουν εντό εισαγωγικών, γιατί προφανώ το χρηματιστήριο δεν είναι τζόγο, να τζογάρουν με το χρηματιστήριο, ειδικά αυτή την περίοδο τη καραντίνα. Όπω επίση και είχαμε αύξηση του τζόγου, ειδικά στι μικρότερε ηλικίε, ναι. δεδομένου ότι εκεί χρειάζεται να παίξει μικρότερα από εσά, στα κρυπτονομίσματα. Κάτι πάρα πολύ βασικό το οποίο φάνηκε αυτό και άρα λοιπόν αυτό συνδέεται με κάποιο τρόπο με το τζόγο. Άρα λοιπόν, είναι τόσο τα κρυπτονομίσματα όσο και ο, α, το χρηματιστήριο για κάποιου ανθρώπου είναι πολλαπλασιαστέ του τζόγου. Το επόμενο είναι ότι τα ποσά που τζογάρονται αποτελούν το 9% του ΑΕΠ και επίση ότι το 80% πλέον συνδέεται από το κινητό του. Άλλωστε και οι ιστοσελίδε του διαδικτυακού τζόγου είναι φτιαγμένε περισσότερο για τα κινητά. Και έχουμε λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο μια αύξηση περίπου 115% των τα τελευταία τρία χρόνια των ανθρώπων που μπαίνουν από το κινητό του. Μύθι. Ο παθολογικό παίχτη τζογάρει κάθε μέρα. Όπω ο παθολογικό πότη αλκοολικό δεν πίνει κάθε μέρα. Άρα λοιπόν το ίδιο δεν ισχύει και εδώ ότι τζογάρει κάθε μέρα. Εφόσον το αντέχω οικονομικά δεν είμαι εξαρτημένο. Επίση, όπω ο παθολογικό πότη ουσιαστικά το, το αντέχει, που πιθανά κάποιε φορέ το αντέχει, δεν σημαίνει όμω ότι αυτό δεν είναι εξαρτημένο. Το επόμενο είναι ότι ο αδύναμο χαρακτήρα τζογάρι. Προφανώ δεν ισχύει το ότι ο αδύναμο χαρακτήρα τζογάρι, όπω και το κάποιο άλλο με έμπλεξε, κάτι το οποίο είναι μύθο, δεδομένου του ότι πάντα υπάρχει, ξέρει, ανάγκη ούτω ώστε να ρίξουμε τι ευθύνε ουσιαστικά για κάποιον άλλον, σε κάποιον άλλον. Μετάθεση ουσιαστικά ευθυνών. Και βοηθώντα τον οικονομικά, τον άνθρωπο ο οποίο τζογάρι, τον βοηθάω. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο μύθο, δεδομένου ότι όσο περισσότερα λύνει προβλήματα στον άνθρωπο που είναι εξαρτημένο από τον τζόγο, μάλλον τόσο πιο πολύ του παγιώνει στην εξάρτηση η οποία υπάρχει. Πίνακα 2, τα χαρακτηριστικά του online ζώου, πάρα, πάρα πολύ βασικό. Πρώτο, ανωνυμία. Μπορούν να μπουν παιδιά ακόμα και ηλικίας μικρότερη των 18 ετών. Υπάρχει ένα πολύ πλημελή έλεγχο, συμφωνώ, είμαι μεγαλύτερο από τα 18, μπαίνω, συνεχίζω και από εκεί και πέρα δεν έχω πρόβλημα. Άλλο χρήμα. Ξέρεις, είναι χαρακτηριστικό το ότι εδώ τζογάρονται ποσά τα οποία φεύγουν από μια πιστοτική κάρτα, από μια προπληρωμένη κάρτα και την επόμενη μέρα που βλέπω άδειο το λογαριασμό μου καταλαβαίνω ότι έχει συμβεί, αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή τα πράγματα νομίζω ότι είναι άλλο το χρήμα. Εικονικό το περιβάλλον, είναι ευχάριστο το περιβάλλον το οποίο έχει φτιαχτεί. Διαφυγή από τα προβλήματα και επίση υπάρχει μια ευκολία πρόσβαση. 24 ώρε το 24ωρο είναι ανοιχτά όλα τα online καζίνου σε σχέση με το καζίνο. Και επίση υπάρχει ένα μικρό χρόνο δεύτερη σκέψη, τόσο ώστε να μπορέσω να ξαναμπού. Άρα λοιπόν υπάρχει μια αμεσότητα η οποία βοηθάει πολύ την εξάρτηση. Μικρά ποσά συμμετοχή. Άρα τι σημαίνει, σημαίνει ότι συμμετέχουν και μικρότερε ηλικίε. Μέχρι πρότεινο για να πα στο καζίνο ήθελε ένα αρκετά μεγάλο πορτοφόλι, ενώ αντίθετα τώρα ένα μικρό ποσό συμμετοχή. Και προφανώ μια ψεύτικη κοινωνικότητα, μια φε κοινωνικότητα. Πάμε στον επόμενο πίνακα, όπου μιλάμε για συνοσυρότητα με άλλε παθολογίε. Κατάχρηση αλκοόλου ιών. Πάρα, πάρα πολύ βασικό. Φαίνεται μάλιστα ότι όσο πιο πολύ ο, ο τζογαδόρο αυξάνει την κατανάλωση του αλκοόλ, τόσο πιο πολύ αντίστοιχα παίζει και πιο πολύ. Ξέρετε, πολλέ φορέ, ακόμα και σε εμά του ειδικού, προσπαθούμε να καταλάβουμε το κατά πόσο μιλάμε για έναν αλκοολικό ο οποίο έμπλεξε με τον τζόγο ή για έναν τζογαδόρο ο οποίο έμπλεξε με το αλκοόλ. Δηλαδή, τι γέννησε πιο. Αλλά φαίνεται ότι το ένα βοηθάει το άλλο σε έναν κατήφορο. Εξάρτηση από το διαδίκτυο, κάτι πάρα πολύ βασικό. Φαίνεται ότι μέχρι και το 25% των παιδιών που είναι εξαρτημένα από το διαδίκτυο, 14 μέχρι 18, κάποια στιγμή θα εξαρτηθούν και από τον τζόγο και θα κάνουν πολύ κακή εξάρτηση, θα φτάσουν δηλαδή μέχρι αρκετά α, βαθιά στην εξάρτησή του μέσα στον τζόγο διαταραχή ελληματική προσοχή υπερκινητικότητα. Μιλάμε για άτομα τα οποία είναι παρορμητικά, υπερκινητικά, τα οποία με κάποιο τρόπο επίση μπορούν να μπλέξουν πολύ άσχημα με τον τζόγο. Διπολική νόσο, αυτό που λέγαμε παλιότερα μανιοκαταθλιπτική νόσο. Κατάθλιψη και άγχο αντίστοιχα. Δηλαδή χρησιμοποιείται ο τζόγο σε συγκεκριμένη περίπτωση σαν αντικαταθλιπτικό ή σαν ένα τρόπο για να διοχετεύσω το άγχο μου το οποίο έχω μαζέψει από πάρα πολλέ φάσει τη καθημερινότητά μου επόμενος πίνακας είναι η φάση της παθολογικής ενασχόλησης, είναι η φάση του κέρδους, όπου εδώ μιλούμε για, παίζει κάποιο για διασκέδαση, ξέρεις, το 3 τέταρτο των παιχτών, Φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει με το να κερδίζει. Άρα λοιπόν με το να κερδίζει πιστεύει ότι ελέγχει, υπάρχει φαντασίωση για μεγαλύτερα κέρδη yeah. σιγά σιγά. Το επόμενο όμως είναι η φάση των απολειών, η οποία έχω αρχίσει και χάνω πλέον, όπου φαίνεται ότι υπάρχει μεγαλύτερη Περισσότερο χρόνο, αφιερώνω περισσότερο χρόνο, περισσότερο χρηματικό ποσό, σπαταλώ όλο ένα και περισσότερα ποσά για να μπορέσω να ρεφάρω. Ναι. Το τρίτο είναι το στάδιο τη απελπισία, όπου εκεί πέρα βεβαίω υπάρχει ένα εγκλωβισμό, ένα ασφιχτικό κλειό, όπου εκεί και, από εκεί και πέρα έχω προβλήματα πλέον τόσο στο προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, είναι το τελευταίο στάδιο, στο οποίο το άτομο ίσω αναζητήσει και βοήθεια, γιατί μάλλον στα δύο πρώτα στάδια δεν αναζητά βοήθεια το άτομο, ίσω είναι πιο πολύ ευαισθητοποιημένοι η δική του ο το επόμενο έχει να κάνει με του τύπου των προβληματικών παιχτών. Είναι ο φυσιολογικό, όπου μιλούμε για έναν άνθρωπο ο οποίο είναι υγιή, αρχικά και ο οποίο αργότερα μπορεί να έχει κατάθλιψη και άγχο. Αναζητεί και ο θελό αυτό το άτομο θεραπεία. Από εκεί και πέρα είναι ο ψυχολογικά ευάλωτο, ο οποίο προέχει προβλήματα, δηλαδή υπάρχουν τα προβλήματα σε αυτόν τον άνθρωπο και προσπαθεί μέσω του τζόγου να αισθανθεί. Α, καλύτερα. Ουσιαστικά διοχετεύει δηλαδή τα προβλήματά του εκεί. Εδώ μιλούμε πολλέ φορέ για γυναίκε, γιατί είναι χαρακτηριστικό, ξέρει, ότι οι γυναίκε μπλέκουν πιο αργότερα ηλικιακά τουλάχιστον με τον τζόγο, αλλά διατρέχουν όλα τα στάδια του τζόγου ταχύτερα σε σχέση με του άντρε. Και φτάνουν στο τελευταίο στάδιο πολύ ταχύτερα σε σχέση με του άντρε, ειδικά όταν έχει προπάρξει ένα κακό ένα προβληματικό, μια προβληματική κατάσταση στη ζωή του. Και ότι δηλαδή μιλάμε για τον παρορμητικό, όπου μιλάμε για άτομα υπερδραστήρια με υψηλά επίπεδα διέγερση, τα οποία με κάποιο τρόπο περνούν πολύ γρήγορα στη δράση, δεν σκέφτονται αυτό που κάνουν. Βεβαίω δηλαδή το σκέφτονται την επόμενη μέρα, την επόμενο μήνα, όταν έχει αδειάσει το πορτοφόλι, πιστοτική κάρτα και Προχωρούμε βεβαίω δηλαδή στο γιατί συνεχίζουμε ενώ χάνουμε. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Γιατί ο εγκέφαλο δηλαδή συνεχίζει ενώ χάνει. Πρώτον, υπάρχει ενισχυτική λειτουργία τη αβεβαιότητα. Δηλαδή, υπάρχει έκρηση ντοπαμίνη, η οποία κρίνεται ακόμα και όταν χάνουμε. Άρα, λοιπόν, με κάποιο τρόπο αισθάνομαι καλύτερα ακόμα και όταν χάνω. Άρα, μπαίνω σε μια διαδικασία, σκέψω έναν άνθρωπο που έχει κατάθλιψη, να αισθάνεται καλύτερα. Τα φώτα και ήχοι που μαγεύουν, μα μαγεύουν ο χαμένο νικητή. Η δυνατότητα δηλαδή που σου δίνει το online καζίνο να αισθάνεσαι χαμένο, να νικητή, ενώ σου είσαι χαμένο, ενώ σου έχει χάσει πολλέ φορέ. Ο παρολίγο νικητή, ξέρει αυτό το πράγμα το χαρακτηριστικό του. Α, α, τελευταία στιγμή κοίταξε παραλίγο να μπορούσα να νίκουσα, ίσω παρά ένα και ξανασυνεχίζω να παίζω ναι. ακόμα καλύτερα. Και φυσικά υπερεκτιμώ τι δυνατότητέ μου, το οποίο α, είναι ένα, ένα χαρακτηριστικό. Τα προβλήματα τα οποία έχουμε, επόμενο πίνακα πηγαίνουμε. Είναι κατάθλιψη, φυσικά το 75% έχει κατάθλιψη. Σκέψη αυτοκτονία, το οποίο είναι επίση πάρα πολύ σημαντικό. Σκέψω το 60% των παιχτών, ε, οι οποίοι ε, το, το, έχουν σκεφτεί αυτό, των τον, τον, τον ναι. εξαρτημένων παιχτών, άγχο, θυμό, κατανάλωση αλκοόλ, ουσιών. 20 με 40% των παιχτών, των εξαρτημένων παιχτών, φαίνεται ότι καταναλώνουν αλκοόλ και ουσίε και μάλιστα αλκοολικό τζογαδόρο. Άνθρωπος ο οποίος έχει ιστορικό στην οικογένειά του αυτοκτονία είναι ο άνθρωπος ο οποίος πρέπει να φοβόμαστε πιθανά για μια Μάλιστα. πετυχημένη αυτοκτονία. Επαγγελματική ανασχόληση. Περίπου το 30% των ανθρώπων χάνει τη δουλειά τους. Πάμε στον επόμενο πίνακα, προχωρούμε παρακάτω, όπου ψέμα και ασυνέπεια, χαρακτηριστικό, γνωστική εξασθένηση, δηλαδή... Uh, δεν δουλεύει τόσο καλά, δεν, δεν, δεν λειτουργεί τόσο καλά δεν, το, το μυαλό μα από εκεί πέρα. Ψυχοσωματικά προβλήματα που υπάρχουν και οικογενειακά προβλήματα. Είναι χαρακτηριστικό το ένα πέμπτο των ανθρώπων κακοποιεί, των τζογαδόρων κακοποιεί είτε λεκτικά είτε σωματικά τα άτομα της οικογένειάς του. Και πάμε στον uh, επόμενο πίνακα όπου... Είμαι οικείο, τι μπορώ να κάνω. Χρησιμοποίησα επίτηδε αυτό, δεδομένου του ότι οι οικείοι συνήθω είναι αυτοί οι οποίοι προτρέπουν για βοήθεια. Προτρέπω λοιπόν για βοήθεια, υποστηρίζω την προσπάθεια, πάρα πολύ σημαντικό. Δεν χρηματοδοτώ αυτό που λέγαμε προηγουμένω. Όσο χρηματοδοτώ, δεν κάνω τίποτα περισσότερο παρά δίνω στήριξη σε έναν άνθρωπο ο οποίο θα βρει παρακάτω τον τρόπο ούτω ώστε να συνεχίσει το αδίέξοδό του. Προστατεύω τον εαυτό μου. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλέ φορέ έχουμε ιστορίε από τζογαδόρου οι οποίοι έμπλεξαν κάποιου ανθρώπου οι οποίοι πήγαν να του βοηθήσουν στα δίχτυα του τζόγου. Σηματοδοτώ Σημασία οδοτώ, συγγνώμη, τι απειλέ αυτοκτονία. Δηλαδή, δίνω σημασία στι απειλέ αυτοκτονία που είναι πάρα, πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πιάσαμε ένα θέμα το οποίο αφορά πολλέ οικογένειε. Πολλέ οικογένειε. Uh, Όπω είδαμε, είναι ένα πάρα, πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Αφορά πάρα πολλού ανθρώπου και, και, βήμα... και, δυστυχώς δυστυχώ μικρέ ηλικίε. Πριν γιορτέ. Ένα βήμα πριν τι γιορτέ, βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ.